Ο ζεόρυθος είναι ένας τρόπος να δικαιώσουμε και τους ξένους. Με ποια έννοια, με την έννοια της φιλοξενίας βέβαια, όταν λέω ξένο εννοώ ντόπιο, αλλά δεν είναι της οικογένειας, και να έχει δικαίωμα να φάει αυτό που θα τρώγατε εσείς. Άρα, όταν βάζουμε ζεόρυθο στα προϊόντα μας, οι ίδιοι τρώμε με ζεόρυθο τα προϊόντα, η οικογένειά μας, τα ξαδέρφια μας, και βέβαια και ο ξένος που το αγοράζει, γιατί τον σεβόμαστε. Άρα αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική, θα το δούμε τώρα σε παραδείγματα και θα καταλάβετε το εξής, ότι ο ζεόρυθος μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερα προϊόντα, με μια καλύτερη γεύση, καλύτερο άρωμα, καλύτερη παρουσία στην πραγματικότητα, ενώ προς παρόν, αν έχετε παρατηρήσει, γιατί είστε όλοι καταναλωτές, μιλάω τώρα πιο πολύ στις γυναίκες, γιατί συνήθως είναι οι άνδρες που κάνουν τα ψώνια και οι γυναίκες παραπονούνται και λένε τι μου έφερες πάλι. Εγώ το ξέρω ήδη από τη γιαγιά και τον παππού. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που να θυμάμαι όπου η γιαγιά είπε έφερες σωστά αυτά που έπρεπε να φέρεις. Βέβαια όταν πέθανε ο παππούς μου, η γιαγιά δεν ήξερε καν πόσα λεφτά να πάει να πάρει για να αγοράσει. Γιατί δεν είχε βγει ποτέ. Άρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αν μπορούσαμε στο σούπερ μάρκετ να δοκιμάσουμε το προϊόν που θα αγοράζαμε, να δοκιμάσουμε, δεν θα αγοράζαμε το ίδιο. Αλλά επειδή έχουμε δικαίωμα να το βλέπουμε, όσο αφορά την όψη, έχουμε καλύτερες πάρα πολύ τα προϊόντα. Ένα παράδειγμα, χειροπιαστό είναι το εξής. Όταν βλέπετε άσχημα προϊόντα, ξέρετε ότι είναι βιολογικά. Είναι το στίγμα. Στην πραγματικότητα ο ζεόρυθος θα αλλάξει και αυτό. Τελικά όταν είστε της αλήθειας μπορεί να βοηθήσει την ομορφιά. Ο ζεόρυθος θα μας επιτρέψει να έχουμε βιολογικά προϊόντα τα οποία είναι όμορφα. Αυτό είναι ήδη ένα θέμα. Τα προϊόντα που είναι πολύ όμορφα, σιγά σιγά όταν είσαστε γυναίκες που έχουν πείρα, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν θα είναι και τόσο καλό. Άρα, θα μιλήσω λοιπόν για αυτές που έχουν πείρα και για αυτούς που δεν έχουν ιδέα για αυτά που θα πούμε και θα τα μάθουμε.